Λοιπόν, φίλες και φίλες, στα πλαίσια της παρουσίας των πολιτικών αρχηγών στο πρωτοσέλιδο, μιας και φτάνουμε και στο τέλος της προεκλογικής περίοδου, σήμερα μαζί μας είναι ο πρόεδρος του ΔΥΣΥ, ο κύριος Αβέρο Φνοφίτου. Κύριε πρόεδρε, καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα. Αντιλαμβάνομαι ότι τραβάτε το δικό σας ζόρι, την κούραση. Όλη αυτή η προεκλογική έχει μια κούραση οπωσδήποτε. Από εδώ και από εκεί, δεξιά, αριστερά, να πείσετε τον κόσμο, να πείσετε βασικά τις αναποφάσεις τους. Εκεί είναι τώρα η δεξαμενή για όλα τα κόμματα, φαντάζομαι. Ναι, είναι γεγονός ότι λόγω και της οικονομικής κρίσης υπάρχει μια μερία του λαού μας, σημαντική, που μέχρι και μερικές μέρες πριν από τις εκλογές δηλώνει ότι δεν θα προσέλθει στις κάλπες. Ναι, κύριε Πρόεδρε, αλλά οι δημοσκοπήσεις όλες δείχνουν όχι τόσο ψηλή αποχή σε σχέση με το παρελθόν. Συγκρίνουμε εν σχέση με τις ευρωεκλογές, αν κάποιος συγκρίνει με τις προηγούμενες βουλευτικές. Ναι. Και είναι αυτό το μήνυμα που θέλουμε να στείλουμε στους πολίτες. Ποια είναι αυτή η κατηγορία των ανθρώπων που δηλώνει η αποχή? Τα μεγαλύτερα θύματα της κρίσης. Και είναι οι άνθρωποι, αλλά και η μεσαία τάξη που διαλύθηκε. Συγγνώμη, δεν ξέρω γιατί είναι πιο δύσκολο για ένα νέο άνθρωπο που χτυπιέται από την ανεργία και δεν είναι για ένα 50χρονο, ας πούμε, που απολύεται από τη δουλειά του. Συμφωνώ μαζί. Πιο δύσκολο αυτό. Και να έχει και οικογένεια. Και να έχει οικογένεια. Γιατί ο νέος άνθρωπος, εν πάση περιπτώσει, έχει μια προοπτική να περιμένει ναι, κάτι. Ναι, αλλά βλέπει τα όνειρά του να γίνονται θρύψαλα. Πηγαίνει για να αποκτήσει ένα πτυχίο. Για να το χρησιμοποιήσει, να πάει στην αγορά εργασίας και στο τέλος είναι διαβατήριο για την ανεργία. Όμως, θεωρώ πως πρέπει να ο καθένας να παραμερίσει το συναίσθημα και να λειτουργήσει με τον ορθολογισμό και τη λογική. Είναι στην ανεργία ή είναι τα μεγάλα θύματα της κρίσης, γιατί υπήρξαν κάποιες συγκεκριμένες πολιτικές στο παρελθόν που οδήγησαν και τον τόπο πρώτης οικονομικής χειροκοπίας, αλλά και αυτούς τους κατέστησαν τα μεγάλα θύματα της κρίσης. Μάλιστα. Η αποχή τους, να ξέρουν ότι απλά επιβραβεύει τις πολιτικές που τους καταστρέψαν. Η αποχή τους μας παίρνει πίσω. Αν θέλουμε να ακολουθήσουμε τη σταθερή προοπτική, μια προοπτική ως αποτέλεσμα της οριμότητας της κοινωνίας και της θυσίας των πολιτών, που πετύχαμε πολλά, αλλά δεν είναι όλα ρόδινα, αλλά βρισκόμαστε στη σωστή κατεύθυνση, στο σωστό δρόμο, πρέπει να ενισχύσουμε αυτή την εθνική προσπάθεια που είδαμε ότι αποδίδει καρπούς η ανεργία. Λέτε ότι μειώθηκε, λέτε. Από 16 και 12. Από την ύφεση πήγαμε στην ανάπτυξη, από τα ελλείμματα στα πλεονάσματα. Στην προηγούμενη πενταετία υπήρξαν περικοπές μισθών, συντάξεων, κοινωνικών παροχών. Σταδιακά δίνεται η δυνατότητα με την καλυτέρευση των εσόδων του κράτους τα πρώτα μερίσματα να δοθούν σε αυτούς που τα έχουν περισσότερο ανάγκη, όπως παραδείγματος χάρη τους χάμηλους συνταξιούχους. Κύριε Πρόεδρε, είστε οικονομολόγος και καλός οικονομολόγος και ξέρετε πολύ καλά ότι για τον οικονομολόγο και τον ερευνητή και τον επιστήμονα πρώτα ευημερούν οι αριθμοί. Όμως ο απλός πολίτης τώρα που μας παρακολουθεί, λίγο τον νοιάζουν οι αριθμοί. Ναι. Καταλαβαίνει το εισόδημα που βάζει σπίτι του. Καταλαβαίνει τη δυσκολία που περνάει στην καθημερινότητά του, στο ενίκιο του, στην αποπληρωμή των δανείων του. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι έχουμε πολύ πολύ δρόμο ακόμα. Ναι, αλλά. Δεν διαφωνείτε με αυτό. Καθόλου. Καθόλου. Μα γι' αυτό πρέπει να συνεχίσουμε τη σωστή πορεία και να μην πισωγυρίσουμε. Όμως, Ανδρέα, αν πάρουμε το λογαριασμό του ηλεκτρικού ρεύματος. Είχαμε μειώσεις πολλές. Δεύτερο, το επιτόκιο που πληρώνουμε σήμερα είναι το χαμηλότερο που πληρώνουμε ποτέ. Ναι. Και λόγω και εξωγενών παραγόντων, η βενζίνη που πληρώνουμε σήμερα είναι από τις πιο φθηνές. Καλά, δεν είναι γιατί ο συναγερμός έκανε θαύματα. Ακούσατε τι είπα. Λόγω εξωγενών. Είσαστε τυχεροί, σας βόλεψε αυτό. Ναι.
Το διευκρίνησε. Μάλιστα. Από... λέω όμως... Μου άρεσε που το διευκρίνησατε, γιατί ναι, ναι, έτσι, ναι. Να είμαστε αντικειμενικοί. Έτσι. Να μην λέμε επειδή είναι η κυβέρνηση του συναγερμού μειώθηκε λόγω εξωγενών παραγόντων. Έπιασαν οι ευχές σας. Και επιπρόσθετα βλέπουμε σιγά σιγά να βάζει μπροστά η οικονομία. Το ότι δημιουργούνται θέσεις εργασίας είναι θετικό. Δεν είναι αρκετό. Βλέπουμε το μίσο ποσό τουρισμός. Περιόδευσε όλη την Κύπρο. Είναι ίσως το καλύτερο κομμάτι που έχουμε να πούμε. Περιόδευσε όλη την Κύπρο, αγαπητέ μου. Μιλάμε για μέσα Μαΐου. Ναι. Έχετε δίκιο. Με πληρότητα στα ξενοδοχεία από την Αγία Νάπα μέχρι την Πάφο. Δυσκολεύεσαι να βρεις άδειο. Μπορεί να σπάσουμε φέτος το φράγμα των 3 εκατομμερίων τουριστών. Παίζει αυτό να γίνει. Είναι σημαντικό. Να χτυπήσουμε ξύλο. Είναι σημαντικό. Πάει καλά. Και ξέρετε, δεν είναι μόνο γιατί δουλεύει το ξενοδοχείο. Στην τουριστική βιομηχανία. Ναι. Θα δουλέψει και αυτός που νοικιάζει ποδήλατο, αυτοκίνητο, θαλασσία σπορ, κρεβατάκια, που νοικιάζει αυτοκίνητο, που κάνει εκδρομές, που έχει ένα σουβενίρ, που έχει ένα εστιατόριο, που έχει έναν μπακάλικο, που έχει μια παγωταρία. Έχετε δουλέψει ποτέ, κύριε Πρόεδρε, εσείς? Τα έκανα τα περισσότερα από αυτά που λέω. Στην παραλία εκεί, βέβαια. Τώρα, να ρωτήσω κάτι. Επειδή λέγονται τώρα προεκλογική περίοδος, είναι πολλά πράγματα λέγονται, υπάρχουν σκοπιμότητες γιατί λέγονται και είναι λογικό να λέγονται. Αυτό το κόλπο με το 3,6, με την ψήφιση, την αύξηση του εκλογικού μέτρου, φαίνεται ότι δεν έκατσε και πάρα πολύ, διότι όλες οι δημοσκοπήσεις μιλάνε για πολυκομματική κυβέρνηση, πολυκομματική βουλή. Αυτό γιατί είναι καταστροφή. Αγαπητέ μου, έχουμε σήμερα ένα πολύ λογικό μέτρο που διατηρεί το αναλογικό του χαρακτήρα και είναι μέσα στα πλαίσια όπου 26 από τις 28 χώρες έχουν. Στην Ελλάδα είναι 3%, στη Γερμανία είναι 5%, σε κάποιες άλλες χώρες 4% και στην Κύπρο είναι 3,6%. Κάποιοι είπαν ότι αυτό το ποσοστό θα είναι αποτρεπτικό να έχουμε τη διεκδίκηση από πολλά κόμματα. Ναι. Με το 3,6 έχουμε τους περισσότερους συνδυασμούς κομμάτων και κινήσεων να διεκδικούν βουλευτικές εκλογές από την ύπαρξη της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αυτό είναι δημοκρατία. Βεβαίως, βεβαίως. Εντάξει, άλλο διεκδικώ και άλλο μπαίνω στη Βουλή. Θα δείξει η τελέκα. Αυτό λέω ότι οι δημοσκοπήσεις. Έτσι λέει ο Κλήρηδης. Ναι, και έχετε δίκιο. Όμως οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι θα έχουμε πολιτικοκομματική κυβέρνηση. Σεβαστή για την δημοκρατία του λαού. Γιατί είναι όμως καταστροφή? Είχατε πει κάποτε ότι είχα πει στις δηλώσεις σας ότι δεν είναι και ότι καλύτερο να υπάρξει αυτός ο καταμερισμός των έδρων. Όχι, δεν είπα ποτέ ότι είναι καταστροφικό. Απλώς είπα ότι με το 3,6 όποιο κόμμα μπει στη Βουλή θα έχει τουλάχιστον 2 βουλευτές. Τουλάχιστον 2. Για να μπορεί να λειτουργεί ως κόμμα. Τους κάνετε χάρη δηλαδή. Εκεί που είχαν ένα θα έχουν 2 τώρα, άμα μπουν. Εάν μπουν στη Βουλή. Ναι, αν μπουν στη Βουλή. Μάλιστα. Τώρα, ένα άλλο κομμάτι θέλω να το δούμε αυτό, γιατί θέλω να μιλάμε με τη γλώσσα της αλήθειας εδώ και ξέρω ότι είστε ο άνθρωπος που το λέει, τα λέει τα πράγματα με το όνομά του και με το κόστος που αναλαμβάνεται. Δεν είναι λογικό. Αν εσείς τώρα ήσασταν αντιπολίτευση σήμερα και ερχόταν η κυβέρνηση Χριστόφια ή η χ κυβέρνηση και έλεγε μια εβδομάδα πριν τις εκλογές παίρνω μέτρα για τους συνταξιούχους. 3 μέρες πριν τις εκλογές λύνω αυτό το πρόβλημα που χρόνιζε με τις λίστες με 7-8 εκατομμύρια πόσο είναι. Δεν θα ήσασταν καχύποπτος να πείτε κάτσε ρε φίλε μου, τι γίνεται εδώ πέρα, γιατί το κάνεις τώρα και δεν το κάνεις πριν ή δεν το κάνεις 3 μέρες μετά? Αυτά που λέτε για τους χαμηλοσυνταξιούχους και τις λίστες αναμονής. Ξέρετε τι κόστος είναι? 15 εκατομμύρια. Ναι. Εγώ δεν είπα ότι είναι πολύ. Έχετε τις ημερήσιες εφημερίδες σήμερα? Έχετε τη σημερινή? Έχω. Μπορείστε, εδώ είμαστε. Να τη δούμε, να τη διαβάσουμε μαζί. Εδώ. Και μια άλλη της, τη διαφήμιση ενός κόμματος. Μάλιστα. Να μην κάνουμε διαφήμιση. Ναι. Πιάστε τον πολίτη μιας άλλης κόμματος. Όταν πάρει στις προεκλογικές διακηρύξεις του κάθε κόμματος της αντιπολίτευσης, θέλεις τουλάχιστον 500.000 για το κάθε κόμμα. Ναι. Εξαγγελίες, υποσχέσεις. Εγνώση όλων των κομμάτων ότι ως Βουλή
δεν δικαιούμαστε να ψηφίσουμε με πρόταση νόμου, έστω και να σε να επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό. Και τα λένε. Και τα διαφημίζουν. Και τα επαναλαμβάνουν. Και ήρθε μια κυβέρνηση, η οποία ανέμενε να δει τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου. Τόσο όσο αφορά το δημοσιονομικό έλλειμμα ή πλεόνασμα, όσο και το ρυθμό οικονομικής ανάπτυξης. Και βγήκαν τα στατιστικά από τη Eurostat, που μας δείχνει ένα από τα ψηλότερους ρυθμούς οικονομικής ανάπτυξης στην Ευρωζώνη, σε ολόκληρη την Ευρώπη. Και στην Ευρώπη, κατά επεκτήμα. Δεύτερο. Αυτό τώρα που κολλάει σε αυτό που σας ρώτησα. Ναι, πέρσι το πρώτο τρίμηνο είχαμε δημοσιονομικό έλλειμμα, τώρα έχουμε δημοσιονομικό πλεόνασμα με 175 εκατομμύρια. Και ιεράρχησε σωστά η κυβέρνηση ότι αυτή η καρπή είναι από τις θυσίες των πολιτών και από την οριμότητα της κοινωνίας. Σωστό. Άρα ιεραρχώ που θα δώσει τα πρώτα μερίσματα. Όχι, καλά κάνει και τα δίνει, κύριε Πρόεδρε. Γιατί το κάνει τώρα τρεις μέρες πριν τις εκλογές? Εσείς πιστεύετε ότι τρεις μέρες πριν τις εκλογές έκατσαν στο Υπουργείο Υγείας να κάνουν όλο αυτό το σχέδιο για τις υπερορίες των γιατρών, αλλά και το κόστος της κάθε εγχείρησης για να δουν το κουπόνι στον ιδιωτικό τομέα, ή ήταν μια επίπονη δουλειά μερικών μηνών? Πολλών μηνών. Πέστε μου όμως κάτι. Τώρα, αν εσείς ήσασταν αντιπολίτευση και γινόταν αυτό από την κυβέρνηση τώρα, δεν θα λέγατε το πρώτο πράγμα ότι υπάρχει προεδρική παρέμβαση? Να το αντιστρέψω. Να το αντιστρέψω. Όταν στις 7 του Μαΐου 8.500 επιστολές στάλλαν στους χαμηλοσυνταξιούχους για μια αναθεώρηση της σύνταξης, βγήκαν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης να μιλήσουν για κοινωνική αναλγησία. Τους ακούσατε? Ναι, τα ακούμε όλα αυτά, τα παρακολουθούμε. Να αποφασίσουν επιτέλους. Είτε ναι, από τη μια κατηγορούν την κυβέρνηση για κοινωνική αναλγησία, είτε από την άλλη, όταν η κυβέρνηση κάνει μια κίνηση προς τη σωστή κατεύθυνση, είναι προεκλογική. Μάλιστα. Έχει ως μη προεκλογική. Έχει ως μη, κύριε Πρόεδρε. Τώρα εντάξει, είμαστε μικρή κοινωνία μας. Να μείνει η χώρα χωρίς. Το αποτέλεσμα θα μου πει τώρα. Μετράει τα αποτέλεσματα. Το αποτέλεσμα μετράει. Μετράει ότι θα εξυπηρετηθούν οι άνθρωποι που ταλαιπωρούνται χρόνια. Αυτό μετράει. Το άλλο θέμα, κύριε Δημητρόπουλε. Ναι. Η θητεία. Ναι. Θυμάστε πόσα χρόνια λέμε τη θητεία? Το θυμάμαι, ναι. Η αποφάση επιτέλου μια κυβέρνηση να το κάνει πράξη. Εντάξει, θα μου πείτε και τα άλλο τώρα βέβαια και δικαιολογημένα. Κάθε τόσο έχουμε και εκλογές. Μα πότε δεν έχουμε εκλογές? Αυτό είναι. Δηλαδή, αν δεν το μειώναμε τη θητεία τώρα και το κάναμε μετά τις. Αν ανακοινωνόταν μετά τις βουλευτικές, δεν θα μπορούσαμε αυτοί που κατάκτηκαν πέρσι να απολυθούν τον Γενάρη. Μάλιστα. Γιατί χρειάζεται προετοιμασία. Ναι, τώρα, κύριε Πρόεδρε, να πάμε σε αυτή την τελευταία ολομέλεια της Βουλής, που νομίζω θα μείνει στην ιστορία. Αυτή θα μείνει στην ιστορία. Δεν ξέρω αν θα γίνει ανέκδοτο, στην ιστορία θα μείνει σίγουρα. 16 αναφορές, 2 αναπομπές. Αυτό είναι από τα πρωτάκουστα. Τι πήγε λάθος εκεί πέρα? Γιατί έχετε και εσείς ευθύνη. Σαν συνέγερμος δεν είναι μόνο η αντιπολίτευση που έχει ευθύνη. Τα πλήστα νομοθετήματα αφορούσαν εγνώση της πλειοψηφίας, νομοθετήματα εξόφθαλμα αντισυνταγματικά, απλώς για να είναι αρεστοί σε διάφορα αιτήματα. Εγνώση τους ότι δεν μπορούσαν να ικανοποιήσουν. Όπως το θέμα, παραδείγματος χάρη, των κατόχων αξιογράφων. Mm-hmm. Εγνώση τους, αλλά αυτοί έκαναν τη δουλειά τους. Τι δουλειά έκαναν, εντάξει. Ακούσατε χθες τους κατόχους αξιογράφων. Τα έχουν με την κυβέρνηση και τον πρόεδρο. Λυσάξανε με τον συναγερμό, είπατε όλοι. Μα τα έχουν με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ναι. Γιατί ορκίστηκε στο Σύνταγμα και του λέει ο Γενικός Εισαγγελέας, σε αυτό το νομοθέτημα πρέπει να κάνεις αναφορά στο ανώτατο. Δηλαδή, ήθελαν τον πρόεδρο της Δημοκρατίας να παρανομήσει. Είναι κάποια πράγματα που δεν μπορεί να δώσει εξήγηση. Ναι. Λογική εξήγηση. Ξέρετε όμως η εικόνα που βγαίνει προς τα έξω, προς τον κόσμο, ποια είναι? Ότι είναι ένα μπάχαλο ιστορία αυτή εκεί πέρα και πρέπει να την αλλάξουμε και πρέπει να δούμε πώς λειτουργεί καλύτερα. Και λύστε μια απορία. Γιατί δεν υπάρχει αυτό που γίνεται σε όλες τις άλλες βουλές του κόσμου, αυτό το θερινό τμήμα της Βουλής?
να μπορεί να επεξεργάζεται νομοσχέδια ή κάποια πράγματα για να ελαφρύνεται ο όγκος εργασίας. Αυτό είναι ένα θέμα που μπορεί να το δει η Νέα Βουλή, αλλά δεν θεωρώ ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα της Βουλής είναι γιατί δεν συνεδριάζει τα θερινά τμήματα. Πρόεδρε, θυμάμαι εγώ ποτέ έκλεινε η Βουλή, είχε όγκο και περνάγαν τα νομοσχέδια επί τροχάδιν, όλα τα χρόνια. Κύριε Δημητρόπουλο, ξέρετε τι έγινε στην τελευταία συνεδρία. Αυτά τα νομοθετήματα που πρέπει να ψηφίσουμε, η πλειοψηφία της Βουλής τα ανέβαλε και ψήφισε ό,τι νόμισε η πλειοψηφία ότι θα αποκόμιζε ωφέλη λόγω εκλογών. Ναι. Να πω και παραδείγματα. Είχαμε εκεί νομοσχέδια που συζητήσαμε για την εναλλακτική εισδοχή των μαθητών των ιδιωτικών σχολείων μέσης εκπαίδευσης στα κρατικά πανεπιστήμια, χωρίς να επηρεάζονται οι θέσεις που δίδονται στα παιδιά των δημόσιων σχολείων. Επειδή υπήρξαν κάποιες αντιδράσεις από κάποιες συνδικαλιστικές οργανώσεις, που είχε από κάποιες από όλες, η Βουλή το άφησε, θυματοποιώντας ακόμα μια χρονιά το 22% των μαθητών μας που οι γονείς τους, ενώ πληρώνουν φόρους για να μπορεί να έχει το δικαίωμα της δωρεάν παιδείας, ναι, επιπρόσθετα πληρώνει έξτρα για να στέλνει το παιδί του στο ιδιωτικό σχολείο και το αποστερεί το δικαίωμα της εναλλακτικής πρόσβασης. Το δεύτερο, μιλάμε για την αναγκαιότητα να κάνουμε πιο λειτουργική την δημόσια υπηρεσία. Και έγινε μια κοπιαστική δουλειά εκ μέρους της κυβέρνησης και του Υφυπουργού παρά το Πρόεδρο. Κατατέθηκαν 5 νομοσχέδια για την εναλλαξιμότητα, για να καθορίσουμε ότι οι αυξήσεις στο δημόσιο θα είναι συναρτημένες με την απόδοση της οικονομίας και τα κρατικά έσοδα, την αξιοκρατία, την καλύτερη λειτουργία και την εξυπηρέτηση των πολιτών. Και πάλι γιατί υπήρξαν κάποιες αντιδράσεις. Κάποιες. Συμφωνήσανε κατά γενική ομολογία, οι περισσότεροι συμφωνήσανε. Γιατί δεν τα ψήφισαν. Στο κομμάτι αυτό. Γιατί υπάρχουν άλλοι λόγοι που. Μπας και χάσουμε 5 ψήφους. Αλλά συμφωνούσα αυτό λέω. Κύριε Δημητρόπουλε, μπας και χάσουμε 5 ψήφους. Ναι. Αλλά εκεί που πρέπει να ψηφίσουν αντισυνταγματικά για να στείλουν μήνυμα ότι συμπαραστέκονται σε κάποιους. Και ξέρετε το οξύμορο. Όλοι σήμερα δείχνουν μια ιδιαίτερη ευαισθησία για τους κουρεμένους και τους κατόχους αξιογράφων. Είναι αυτοί που τους κούρεψαν ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Δημητρόπουλε, με εκείνο το πατριωτικό όχι. Και εσείς δεν κάνατε κάτι καλύτερο. Να ολοκληρώσω. Έτσι, μπράβο, να ολοκληρώσω, κύριε Δημητρόπουλε. Η μισή αλήθεια είναι αυτή που λέτε. Κύριε Δημητρόπουλε, και εγώ που ζήτησα αναβολή 24 ώρες για να σκεφτούμε γιατί η απόφαση που θα έπαιρνε η Βουλή θα ήταν καταστροφική. Ναι. Αυτό είπα στη Βουλή και ζήτησα αναβολή και κανείς δεν μ' άκουσε. Τι ψήφισατε εσείς? Κακώς τηρήσαμε εποχή. Έπρεπε να ψηφίσουμε ναι. Παρόλο που δεν θα άλλαζε η απόφαση και λέω κακό. Δεν έχει σημασία. Ας πούν και αυτοί ένα μία κούλπα. Ένα μία κούλπα που με το ηρωικό τους όχι, ναι, κατέστρεψαν χιλιάδες συμπολίτες μας και καταθέτες και κατόχους αξιογράφων και σήμερα θυμήθηκα μερικές εβδομάδες πριν από τις εκλογές, ναι, να τους αποζημίωση. Δίδω, να τους δίδω υποσχέσεις. Μάλιστα. Τώρα, θα είστε πρόεδρος, υποψήφιος πρόεδρος Δημοκρατίας στις εκλογές της προεδρικής? Συγγνώμη. Σας ενδιαφέρει προεδρία? Έχουμε πρόεδρο στην Κύπρο. Τα έχει εκλογές σε 2 χρόνια. Έχουμε πρόεδρο στην Κύπρο που, μάλιστα, η προσπάθειά του πέραν της σταθεροποίησης της οικονομίας, γιατί ας θυμηθούμε, κύριε Δημητρόπουλε, που ήταν η Κύπρος πριν 3,5 χρόνια. Να θυμηθούμε την αβεβαιότητα, την ανασφάλεια, την αγωνία και που είναι η Κύπρος σήμερα. Είναι σε καλύτερη κατάσταση, δεν το συζητάμε. Ας μείνουμε εδώ. Έτσι, ας μείνουμε σε αυτό. Δεν είναι στο τέλος του δρόμου, μάλιστα, αλλά στη σωστή
Δεύτερο, ναι. Το Κυπριακό. Σε αυτό θα έρχομαι τώρα. Εκεί που, για να ολοκληρώσω την ερώτησή σας, στο Κυπριακό, εκεί που ήταν αδιέξοδο, υπάρχει μια ελπίδα. Δύσκολη η διαδικασία, αλλά υπάρχει μια ελπίδα να καταφέρουμε να επανενώσουμε τη μοιρασμένη μας πατρίδα, να απαλλαγούμε από την τουρκική κατοχή, τα ξεναστρατεύματα και τις τουρκικές εγγύησεις. Άρα, ένας ισχυρός δημοκρατικός συναγερμός θα δώσει περισσότερη δύναμη στην κυβέρνηση για τα εθνικά ζητήματα της οικονομίας και του εθνικού. Εάν καταφέρει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και λύσει το Κυπριακό, θα μιλούμε για μια άλλη κατάσταση. Σίγουρα. Πραγμάτων. Σίγουρα. Εάν όχι, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας απέδειξε ότι μπορεί να κυβερνήσει, έχει στρατηγική, φέρνει αποτελέσματα και δεν τίθεται οποιοδήποτε άλλο θέμα. Μάλιστα. Παρά στήριξη του Δημοκρατικού Συναγερμού στην όποια απόφαση του Πρόεδρου Αναστασιάδη. Άρα μου λέτε ότι μπορεί να είναι υποψήφιος και στις επόμενες προεδρικές. Ακούσατε τι είπα. Ναι, ναι, κατάλαβα. Την στήριξη της όποιας δίποτε απόφαση του Πρόεδρου. Δεν συζητάτε για άλλο υποψήφιο. Τώρα, επειδή μίλησατε για το εθνικό θέμα, έχουμε ένα χρόνο συμπληρώσει τώρα, επανέναρξη του διαλόγου. Πόσο κοντά είμαστε, κύριε Πρόεδρε, και πόσο μακριά από αυτό το επιθυμητό που φαντάζομαι όλοι οι άνθρωποι θέλουν σε αυτόν τον λευτεριά, ειρήνη, απελευθέρωση. Κοιτάξτε, να κάνω μια αντικειμενική αποτύπωση. Υπήρξε σημαντική πρόοδος στα ζητήματα της διακυβέρνησης, της εκτελεστικής, νομοθετικής και δικαστικής εξουσίας. Υπάρχουν ζητήματα που δεν υπήρξε συμφωνία. Υπήρξε σημαντική πρόοδος στα κεφάλαια της οικονομίας και των ευρωπαϊκών ζητημάτων. Υπήρξε κάποια πρόοδος στο θέμα του περιουσιακού, γιατί δέχτηκε η άλλη πλευρά το ατομικό δικαίωμα της ιδιοκτησίας, σεβασμός. Στο τέλος, όποια και να είναι η απόφαση, έχει το δικαίωμα ο ιδιοκτήτης να αποταθεί στο Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, όμως υπάρχει μεγάλο χάσμα ακόμη για να ολοκληρωθεί το κεφάλαιο. Το λέει και ο πρόεδρος ο ίδιος. Άρα, και έχουμε μετά το εδαφικό και τις εγγύησεις, αφού διασφαλίστηκαν η εφαρμογή και η ισχύς των 4 βασικών ελευθεριών, αφού υπάρχει μια καταρχήν σύγκληση στην διατήρηση του δημογραφικού 4:1, 4 Ελληνοκύπριοι, 1 Τουρκοκύπριος. Όμως το Κυπριακό θα μπει μετά τον Ιούνιο στα βαθιά νερά και θα εξαρτηθεί όχι από τη ρητορική της Τουρκίας, από τις πραγματικές θέσεις που θα κατατεθούν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Σας ξάφνιασε αυτή η πρόταση του Ακιντζή για την πενταμερή και γενικότερα τον τρόπο, την αλλαγή του διαλόγου, του τρόπου διεξαγωγής? Κοιτάξτε, στα θέματα των διεθνών πτυχών, αφού συμφωνηθούν οι εσωτερικές πτυχές του Κυπριακού και αφού συζητηθούν και κάποια ειδικά ζητήματα που αφορούν την ασφάλεια και πρέπει να συζητηθούν, όπως είπε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, στο επίπεδο του κ. Αναστασιάδη και του κ. Ακιντζή, βεβαίως και θα γίνει μια πολυμερής διεθνής διάσκεψη, όπως η δική μας πλευρά πολλάκι στο έχει επαναλάβει. Όχι όπως το εννοούν και όπως είναι η πρόταση αυτή διαμορφωμένη από την πλευρά τους. Όπως πολλάκι το επανέλαβε η δική μας πλευρά. Κύριε Πρόεδρε, αλλά δεν μπορεί να λυθεί το Κυπριακό χωρίς στο τελικό στάδιο να γίνει και μια διεθνή διάσκεψη. Είστε αισιόδοξος? Αν χάσουμε με την εικόνα που έχετε. Αν χάσουμε την αισιοδοξία μας, γιατί να υπάρχουμε. Εντάξει, αυτό είναι. Δυσκολίες πάντα υπάρχουν. Ρητορικό αυτό. Εντάξει. Και κύριε Δημητρόπουλε. Τα δεδομένα που έχετε μπροστά σας, εσείς ξέρετε. Γιατί μιλούσα για το Κυπριακό και την προοπτική της χώρας. Βεβαίως και είμαι αισιόδοξος. Αλλά και να το συνδέσουμε και με τις εκλογές. Εμείς κατεβαίνουμε σε αυτές τις εκλογές, κύριε Δημητρόπουλε, με σιγουριά και αυτοπεποίθηση. Με αυτά που έχει επιτελέσει η κυβέρνησή μας, αλλά και τα αποτελέσματα από την ωριμότητα και τις θυσίες των πολιτών. Μάλιστα. Και βρισκόμαστε σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι.
και οι πολίτες θα αποφασίσουν στις 22 του Μάη αν θα συνεχίσουμε την πορεία της σταθερής προοπτικής ή αν θα ρισκάρουν να πάμε πίσω στις πολιτικές που μας έφεραν προ της οριστικής χρεοκοπίας. Μάλιστα. Η άλλη πλευρά λέει ότι αυτό είναι ψευτοδίλημα. Όχι, δεν είναι δίλημα, γιατί η άλλη πλευρά λέει, ζητά την ψήφο του λαού για να εφαρμόσει τις πολιτικές. Για να σταματήσει η λιτότητα. Όχι. Αυτό λέει. Κύριε Δημητρόπουλε, η άλλη πλευρά λέει, ψηφίστε μας, ναι, γιατί οι πολιτικές μας ήταν καλύτερες. Διότι όχι, δεν παραδέχτηκε καμία φορά η προηγούμενη κυβέρνηση ότι έκανε λάθος. Ναι. Θέλει, λέει, ενισχύστε μας για να ξαναφέρουμε τις πολιτικές μας. Όχι, και... δεν λέει αυτό, κύριε Πρόεδρε. Τι λέει, ψηφίστε μας για να σταματήσει η λιτότητα. Μα... έτσι και οι αυταρχικές πολιτικές κυβέρνησης. Να το αναλύσουμε. Να το αναλύσουμε. Πρέπει να φύγετε, έχετε δουλειά, ε. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Να το αναλύσουμε. Όταν ακολουθούσαν πολιτικές της μη λιτότητος, τι αποτέλεσμα είχε. Από την οικονομική ανάπτυξη στην ύφεση. Ναι. Η ανεργία από 3,6% στο 15%. Ξέρετε ότι στους 3 χρόνια διακυβέρνηση Νίκο Αναστασιάδη δεν περικόπηκε έστω και ένα σεντ ούτε από συντάξεις, ούτε από μισθούς, ούτε στο κοινωνικό κράτος, σε κανένα, ούτε ένα σεντ επιπρόσθετο φόρο. Όταν κυβερνούσαν αυτοί που είναι ενάντια δίθεση λιτότητα, κουτσούρεψαν δυνατά, κουτσούρεψαν μισθούς, συντάξεις, κοινωνικό κράτος και... τώρα που νοικοκυρεύουμε τα δημόσια οικονομικά, αποκαταστούμε απώλειες και ζημιές. Στο τέλος του χρόνου, η έκτακτη εισφορά που πληρώνεις ως ιδιωτικός υπάλληλος, αλλά και ο δημόσιος υπάλληλος, θα καταργηθεί. Γίνονται ενισχύσεις στους χαμηλοσυνταξιούχους, αλλά και προτεραιότητα στους ασθενείς. Άρα τώρα που νοικοκυρεύουμε τα οικονομικά, σιγά σιγά, ναι, με κοινωνική προτεραιότητα και ευαισθησία, άρχισε το κράτος και έχει τη δυνατότητα να αποκαθιστά ζημιές που προήλθαν στον παρελθόν. Μακάρι να δει καλύτερες μέρες ο πολίτης, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο, οι άνθρωποι να ζήσουν καλύτερα. Και έτσι, αυτό είναι το στοίχημα. Λοιπόν, εγώ να ευχαριστήσω για την παρουσία σας εδώ πραγματικά, να ευχηθώ καλή επιτυχία στον συναγερμό. Και βέβαια θα είμαστε εδώ και μετά τις εκλογές να δούμε, να εκτιμήσουμε τα αποτέλεσμα. Πέραν είναι καλής επιτυχίας, μην ξεχάσεις ότι ψηφίζεις και εσύ. Βέβαια ψηφίζω. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, αυτά με τον πρόεδρο συναγερμού.